Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή προσωπικά φιλοξενεί έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Θοδωρή το Λάμπρο. Θοδωρή, καλώς ήρθες στα προσωπικά. Καλησπέρα παιδί μου, καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Είναι από τις λίγες ευκαιρίες που έχω να μιλάω με συναδέλφους, τουλάχιστον τον τηλεοπτικό αέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μας ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε να έρθω να κουβεντιάσουμε, να πούμε πράγματα για την ιστορία. Ό,τι θες, τέλος πάντων. Ξεκινάμε με το δεδομένο ότι η σημερινή αφορμή έχει ένα πολύ δυνατό αποτύπωμα στο 2021. Ναι. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι μια σημαντική επέτειος, μια πολύ ιδιαίτερη επέτειος για τη χώρα μας. Βέβαια. Και ουσιαστικά είναι αυτή που θα μου πεις εσύ αν τελικά στάθηκε αφορμή για αυτό που προσπαθείτε να δημιουργήσετε μαζί με μία παρέα ανθρώπων εδώ στην περιοχή του πύργου στην Ηλία, ή αν ήταν κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο θα γινόταν, ακόμη και τα 200 χρόνια να μην πλησίαζαν από την Επανάσταση. Θα το δούμε όμως αυτό. Αυτό θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει ιστορία. Ναι, ναι. Εγώ σπούδασα ιστορία. Σπούδασα στη Μεγάλη Βρετανία. Έκανα το πτυχίο μου είναι στη νεότερη ευρωπαϊκή και έκανα και το μεταπτυχιακό μου, το μάστερ δηλαδή, ναι, στη νεότερη ελληνική. Στη νεότερη ελληνική. Με ειδίκευση το 1821. Ναι, λοιπόν, που ένα-ένα αρχίζουν να έρχονται στο φως τα στοιχεία που θα μας απασχολήσουν στην κουβέντα μας. Θέλω να δούμε λιγάκι τα πρώτα σου βήματα. Ναι. Να σε δούμε λίγο σαν παιδί, να σε συναντήσουμε λίγο στο σχολείο, να σε συναντήσουμε τη στιγμή που αποφάσισες να κάνεις αυτή την επιλογή. Γιατί δεν σου κρύβω, το έχουμε συζητήσει και ιδιωτικά αυτό. Ναι. Νομίζω ότι η ιστορία είναι ένα κομμάτι το οποίο ή θα σε ενθουσιάσει και θα σε παρασύρει ή θα σου είναι αδιάφορη και βαρετή, τουλάχιστον με τον τρόπο που τη συναντήσαμε στα σχολικά θρανία. Δεν ξέρω αν είναι πολλά τα παιδιά που βρήκαν ρέθισμα στον τρόπο που προσεγγίσαμε την ιστορία στα μαθητικά χρόνια. Ναι, παιδί μου, θα σου πω. Εκτιμώ την ιστορία, πρέπει να την αγαπάς. Ναι. Εγώ από μικρό παιδάκι θυμάμαι τον εαυτό μου την Τετάρτη Δημοτικού Πέμπτη. Όσο όλα τα παιδάκια ζωγραφίζανε, ναι, παιχνιδάκια, αστεράκια, ήλιους, βουνά, εγώ σχεδίαζα ήρωες. Δηλαδή έφτιαχνα ανθρωπάκια με σπαθιά, ναι, και έλεγα ο τάδε ήρωας. Άρα κάτι σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Άρα κάτι μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή γνωρίζω και την οικογένειά σου, ξέρω ότι κανένας από τους δικούς σου δεν είναι εκπαιδευτικός, δεν είναι ιστορικός. Κανένας. Η μητέρα σου είναι δικηγόρος, ο πατέρας Ακριβώς. σου, ο οποίος, να πούμε ότι είσαι γιος του Κώστα του Λάμπρου και της Γλυκερίας, ναι, της Λάμπρου. Δύο άνθρωποι πολύ γνωστοί, είναι ο εκδότης της εφημερίδας Πρώτη, ο πατέρας σου. Νομίζω ότι δεν είχες κάποια αφορμή έντονη μέσα στο σπίτι. Δεν είχα καμία αφορμή και να σου πω και την αλήθεια, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου έτραπαν ο καθένας από την πλευρά του να σπουδάσω ή νομική ή οικονομικά. Ναι. Οικονομικά έχεις σπουδάσει ο μπαμπάς, μαμάς νομικά. Οικονομικά δεν μου άρεσαν γιατί δεν είμαι καθόλου καλός με τους αριθμούς. Ναι. Και νομική δεν σπούδασα γιατί, όπως είχα πει και στη μητέρα μου, δικηγόροι λέτε πολλά ψέματα. Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπορώ να πω εύκολα ψέματα. Οπότε πιστεύω ότι θα ήταν αποτυχημένη η απόπειρα στο να σπουδάσω νομική. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να σπουδάσω ιστορία, ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό, ναι, όπως που... Στο σχολείο βρήκες ερεθίσματα σε σχέση με την ιστορία. Ο τρόπος που διδάχτηκες, θέλω να πω, έτυχε να έχεις ένα φωτισμένο δάσκαλο, μια φωτισμένη δασκάλα που να σε παρασύρει σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα πολύ καλό δάσκαλο στο δημοτικό, στην 5η και στην 6η δημοτικού ιδιαίτερα, τον κύριο Γκότση, καλύτερο όπου και να βρίσκεται, δεν ξέρω αν είναι εν ζωή, ναι, ακόμα. Ο οποίος μας το δίδασκε. Όχι με τον τρόπο που διδάσκεται σήμερα η ιστορία. Και θέλω να πω ότι η ιστορία δεν είναι απλά απαρίθμηση γεγονότων, ημερομηνιών, μαχών ή να ξέρουμε 5-10 ήρωες, ναι, και να μαθαίνουμε στα παιδιά. Η ιστορία πρέπει να έχεις τον τρόπο να τη μεταδώσεις στο παιδί και να του προσπαθήσεις να του περάσεις, να το αγαπήσει αυτό το πράγμα και όχι να το μισήσει. Γιατί δυστυχώς η ιστορία σήμερα είναι ένα παρεξηγημένο μάθημα. Ναι. Δεν το αγαπάνε τα παιδιά.
όπου ακούν ιστορία, ξέρω εγώ, κάνουν μεταβολή ή σου λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία. Ή στην καλύτερη Παπαγαλία. Κι εγώ το έχω κάνει, δεν σου κρύβω. Κι εγώ το έκανα. Έτσι, στα μαθητικά μου χρόνια, γιατί ήταν απαραίτητη η Παπαγαλία ακόμη και δεν είναι αυτή η ιστορία. Χρόνια του Λυκείου. Και καλώς την ιστορία πρέπει να την έχεις εδώ, πιστεύω, εδώ, ναι, στην καρδιά σου και να την αγαπάς. Διαφορετικά ψάχνω δεν μπορείς να το κάνεις. Ψάχνω την αφορμή λοιπόν που σου έβαλε την ιστορία στην καρδιά μου. Λες ότι είχες έναν εκπαιδευτικό, είχες ένα δάσκαλο. Είχα έναν καλό δάσκαλο. Θεωρείς ότι στάθηκε τυχερός που τον συνάντησες. Ναι. Μας έδωσε ερεθίσματα. Ήταν πολύ καλός βέβαια και στη διδασκαλία του, αλλά δεν ήταν ο αυστηρός ο δάσκαλος που μας έλεγε αν δεν πείτε, ξέρω εγώ, τι έγινε, ξέρω εγώ, το 1821 στη Ρεβενά και δεν ξέρω εγώ τι, θα σας βάλω κακό βαθμό, ναι, ή θα σας τιμωρήσω. Μας μετέδιδε με τον δικό του τρόπο αυτό που είχε στο μυαλό του και αυτό που ήθελε να μάθουμε, δηλαδή τα πραγματικά γεγονότα της ιστορίας, έτσι ώστε να το αγαπήσουμε και εγώ, ναι, βέβαια στάθηκε αφορμή αυτός ο άνθρωπος να την αγαπήσω την ιστορία και να συνεχίσω βέβαια, έτσι, και μετά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είσαι από τους τυχερούς ανθρώπους που σε εκείνα τα χρόνια βρήκες το πρώτο ερέθισμα. Ναι. Μου λες ότι ζωγράφιζες ήρωες. Ζωγράφιζα ήρωες, ναι. Ζωγράφιζα όπως ένα παιδάκι, ναι, ας πούμε, που είναι 7-8 χρονών, ζωγραφίζει ένα ανθρωπάκι, ένα. Ναι, αστεράκι. Εγώ έφτιαχνα ανθρωπάκια με σπαθιά και έλεγα Θεόδωρος Κωδοκοτρώνης, Θανάσιος Διάκος, Οδυσσέας Ανρούτσος, ναι, όσο και αστείο και αν θέλετε αυτό. Και βέβαια σιγά σιγά με τα χρόνια και αργότερα στο γυμνάσιο και μετά στο Λύκειο διάβαζα και πάρα πολύ εκτός σχολείου ιστορικά βιβλία. Όχι μόνο αποκλειστικά τα σχολικά εγχειρίδια. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτό με βοήθησε στο να τη μάθω και καλύτερα. Και βέβαια, ακόμα και σήμερα, εγώ δεν λέω ότι είμαι ιστορικός. Εγώ λέω ότι μαθαίνω ιστορία κάθε μέρα. Κάνεις έρευνα κάθε μέρα. Ναι, κάνω έρευνα. Η ιστορία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έρευνας. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι έρευνας. Δεν ξέρω αν τα χρόνια τα φοιτητικά σου σε έκανα να γίνεις ακόμη πιο εσωστρεφή σε σχέση με αυτή την αναζήτηση. Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι ένα παιδί που φεύγει. Εσύ έφυγες κατευθείαν για την Αγγλία. Εγώ όχι. Όχι. Εγώ έδωσα 3 χρόνια πανελλήνιες εξετάσεις. Έδωσες πανελλήνιες. Έδωσα 3 χρόνια. Δεν μπορούσα να γράψω βέβαια μαθηματικά γιατί ήμουν τεταρτοδεσμήτης. Μάλιστα. Να, αυτό που λέγαμε τους αριθμούς. Άρα είχες δίκιο που δεν ακούγαμε. Δεν μπορούσα να γράψω. Και μετά από 3 χρόνια, όταν είχα γράψει πολύ καλά στην ιστορία, στην κοινωνιολογία, ναι, στην έκθεση. Αναγκάστηκα και έφυγα γιατί ήθελα να σπουδάσω ιστορία. Μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να σπουδάσω ιστορία όπου και να πήγαινα. Έτσι, δηλαδή, ο απόλυτος προσανατολισμός λοιπόν είναι εντελώς σίγουρος. Και φεύγει για την Αγγλία. Φεύγω για την Αγγλία. Εκεί τα πανεπιστήμια φαντάζομαι ότι. Είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα εκπαίδευσης των αγγλικών πανεπιστημίων γιατί δεν το συγκεκριμενοποιούν μόνο στις εξετάσεις. Ναι. Εκεί έχουμε και τις εργασίες μας, πολλές εργασίες. Είχαμε τα σεμινάρια μας, είχαμε τις παρουσιάσεις μας. Και ο βαθμός έγινε για του 3 και είχαμε και τις εξετάσεις μας. Ναι. Δεν είναι εδώ όπως πας κάθε εξάμηνο, δίνεις εξετάσεις, αφήνεις κάποιο μάθημα, πας και το ξαναδίνεις. Βέβαια, εκεί δεν είχαμε και τις πολλές ευκαιρίες. Εκεί σου έλεγα μέχρι 2 φορές μπορείς να δώσεις. Ναι, δεν μπορεί να είσαι αιώνιος φοιτητής, λοιπόν. Ναι, την Τρίτη θα φύγεις, θα πας σε άλλο πανεπιστήμιο, δεν ξέρει, ναι, τι θα κάνεις. Ή ψάξε την τύχη σου, αναζήτησε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν έπεσε με τα μούτρα, διάβασα, το αγαπούσα βέβαια κιόλας. Όμως σε κάνω εικόνα. Πραγματικά σε κάνω εικόνα. Γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που είσαι ιδιαίτερα επιμελής, ιδιαίτερα επίμονος και αφού μιλάμε για αυτό που αγαπάς, νομίζω ότι είχες την απόλυτη προσήλωση. Σε κάνω εικόνα λοιπόν στην Αγγλία, με ό,τι αυτό σημαίνει, σαν εικόνα, σαν τοπίο, να είσαι από τους φοιτητές που είσαι πολύ συνεπής, αλλά ταυτόχρονα πάντα ψάχνεις και το κάτι παραπάνω. Αυτό που έκανες στο σχολείο, που ξέφυγες, ναι, από τα μαθητικά βιβλία. Ναι, σε φαντάζομαι σε βιβλιοθήκες να αναζητάς πράγματα. Ακριβώς. Αυτό έχει μία μαγεία από μόνο του. Εκεί δουλεύουν με τις βιβλιοθήκες. Ναι. Δεν είναι μόνο τα σχολικά εγχειρίδια, τα εκπαιδευτικά μάλλον εγχειρίδια που δίνεις στο πανεπιστήμιο και με αυτά πορεύεσαι. Έχεις τις βιβλιοθήκες σου, έχεις τις ώρες που πας και βλέπεις τον καθηγητή σου και βέβαια, αν βλέπει ότι είσαι συνεπής, μεθοδικός, ναι, και αγαπάς αυτό που κάνεις, θα σε βοηθήσει διαφορετικά. Θα σου πει, παιδάκι μου, πήγαινε κάπου αλλού. Ναι. Να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που. Δεν σου κρύβω ότι ατελείωτες ώρες διάβασμα. Πάντα βέβαια με το μυαλό στην πατρίδα πίσω. Είχα την ευκαιρία και μετά το μεταπτυχιακό μου να μείνω. Έμεινες. Είχα την ευκαιρία να κάνω διδακτορικό, αλλά είχα τόσο αγάπη για την Ελλάδα και γενικότερα για τον πύργο, την, ναι, οικογένεια, τη γιαγιά και τον παππού, είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο. Θα μου πεις και γι' αυτό. Γιατί και ξέρω. Αποφάσισα μετά τα 5 χρόνια να γυρίσω στην Ελλάδα. Εκεί στο μεσοδιάστημα μεσολάβησε και η εφημερίδα. Ναι. Και επειδή ήθελα να βγάλω και λεφτά, γιατί μέχρι τότε με συντηρούσαν οι δικοί μου και ήθελα να τους αποδείξω ότι αυτά τα χρόνια που μου στείλατε δεν πήγανε χαμένα. Έτσι.
αποφάσισα να δουλέψω. Εκεί λοιπόν θα φτάσουμε και στο σημείο που ουσιαστικά γνωριστήκαμε ως συνάδελφοι, ακριβώς, γιατί κοινωνικά γνωριζόμαστε. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις πώς είναι να είσαι στο εξωτερικό και να έχεις κάνει focus στην ελληνική ιστορία και συγκεκριμένα στην Επανάσταση του 1821. Mm. Η δυνατότητα που δίνεται για τόσο πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών στο εξωτερικό. Ναι, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Βέβαια, το μετεπτυχιακό μου ήταν μεσογειακές σπουδές, αλλά μέσα στις μεσογειακές σπουδές υπήρχε το κομμάτι νεότερη ελληνική ιστορία και 1821. Όπου και εκεί έκανα και τη διπλωματική μου εργασία. Στις αιτίες δηλαδή που οδήγησαν σε όλο αυτό που ξέρουμε και ονομάζεται Ελληνική Επανάσταση. Δεν ήταν εύκολο γιατί και οι καθηγητές είχαν και μία προκατάληψη απέναντι σε εμάς. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς είναι ένας Έλληνας λοιπόν εκεί, σε αυτή τη θέση? Μας βλέπουν λίγο κάπως οι καθηγητές οι Άγγλοι, αλλά ήμουν τυχερός γιατί είχα πολύ καλούς καθηγητές. Δεν με αντιμετώπισαν ως έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται από την Ελλάδα και θέλουμε και λίγο να του δισπάσουμε με την καλή, να το πω και λαϊκά, και να τον πούμε ότι εσείς οι Έλληνες τι κάνατε. Και γιατί η αλήθεια είναι ότι και η Μεγάλη Βρετανία δεν στάθηκε και ευνοϊκή απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Παρόλο που το έλεγα βέβαια εγώ, βέβαια πάντα με δισταγμό γιατί φοβόμουν κιόλας και τις αντιδράσεις τους και δεν έχουν και την καλύτερη εικόνα για μας. Αλλά οι καθηγητές ήταν top επίπεδο, δηλαδή και αντικειμενικοί, και ήμουν τυχερός που στα δύο πανεπιστήμια, και στο London Guildhall University και στο King's College που έκανα το μεταπτυχιακό μου, είχα καλούς καθηγητές. Δεν πάει μεγάλος αριθμός ανθρώπων στο να ακολουθήσει την ιστορία. Δηλαδή, πιο πολλοί θα σπουδάσουν οικονομικά, θα σπουδάσουν νομική, θα σπουδάσουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που σπούδασα εγώ. Η ζωή στην Αγγλία, σε ό,τι έχει να κάνει με το ισχυρό αποτύπωμα, τουλάχιστον στην εικόνα των πόλεων, είναι έντονο το ιστορικό αποτύπωμα. Πώς μίλαγε σε σένα που ερχόσουν από μια χώρα που δυστυχώς έχουμε καταφέρει πολύ λίγα κομμάτια του παρελθόντος μας, έτσι, να τα κρατήσουμε ζωντανά και ίσως όχι με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι έτσι είναι, Πέλη. Αυτού του τύπου οι ευρωπαϊκές χώρες ζουν διαρκώς την ιστορία τους, ενώ εμείς την έχουμε σε κάποιο μουσείο ή σε κάποιο μνημείο που μπορούμε να συντηρήσουμε ή που δεν μπορούμε και παλεύουμε να συντηρήσουμε. Εγώ ένιωσα μεγάλο δέος από τους Άγγλους τους καθηγητές. Καταρχάς γνωρίζουν περισσότερο ιστορία από ό,τι γνωρίζουμε εμείς. Από ό,τι εμείς. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που ένιωθα πολύ μικρός σε εισαγωγικά. Με αυτά που μου έλεγαν την ελληνική ιστορία. Αυτό. Πόσο για την αρχαία ελληνική ιστορία, την αρχαία Ολυμπία, ας πούμε, για τις αρχαιότητες γενικότερα, για όλο αυτό το πράγμα, τον πλούτο τον ιστορικό που έχουμε εμείς. Δεν τον έχουν βέβαια αυτοί στο βαθμό που τον έχουμε εμείς, γιατί εμείς έχουμε 2.500 χρόνια ιστορίας. Οι Άγγλοι έχουν. Σε έσωσε καθόλου στα μάτια του το ότι προερχόσουν από ένα τόπο που ήταν κοντά στην αρχαία Ολυμπία? Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Με έσωσε. αλλά άμα τους δείξεις ότι είσαι συνεπής, ότι είσαι μεθοδικός σου και ότι δεν τους πας και τόσο κόντρα όπως κανονικά θα έπρεπε να τους πάμε, είναι να πας με τα νερά τους. Ναι. Δηλαδή, αν πας με τα νερά σου, θα σε συμπαθήσουν ή θα σε αντιπαθήσουν. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τελικά είχε συμπάθειες, γιατί ήσουν πολύ επιμελής και ήσουν ένας άνθρωπος που δεν ήταν στατικός. Ήρθα να μάθω αυτά που θα μου πείτε. Ακριβώς. Έβλεπαν έναν άνθρωπο που κάνει την ερευνά του ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό εκτιμάται από όπου και αν προέρχεσαι. Είναι και ο χαρακτήρας σου έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Όποιος σε γνωρίζει, είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να σταθεί. Νομίζω ότι όσο αντίθετη άποψη και να έχω εγώ με σένα, θα βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε. Έτσι, ακριβώς. Είναι ο πολιτισμός μας ο εσωτερικός αυτός. Ακριβώς. Ερχόσουν διακοπές καλοκαίρια. Ερχόμουν γιατί λόγω και των συνθήκων και του πανεπιστημίου και λόγω βέβαια ότι το αγαπούσα κιόλας, δεν άφηνα μαθήματα. Ήμουν λίγο φυτό εισαγωγικά. οπότε είχα γεμάτες διακοπές και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και το καλοκαίρι. Δηλαδή από δύο μήνες Χριστούγεννα, σχεδόν ένα μήνα Χριστούγεννα Πάσχα και το καλοκαίρι τρεις μήνες. Και κάθε φορά που ερχόμουν ένιωθα πάρα πολύ συγκίνηση βέβαια. Και όταν έφυγα, αλλά και όταν ερχόμουν. Θέλω να μου πεις λοιπόν για αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της ζωής σου. Πέρα από την οικογένεια, τους γονείς σου εννοώ, έχεις και έναν αδερφό. Έχω έτσι, και έναν αδερφό 10 χρόνια μικρότερο από μένα. Ναι, να δώσουμε την εικόνα ολοκληρωμένη σε όποιον δεν ξέρει, το Βασίλη. Ο οποίος έχει σπουδάσει οικονομικά. Οικονομικά λοιπόν. Ναι. Ήταν η επιλογή που δεν έκανες εσύ. Ήταν η επιλογή, ναι. Εμένα δεν μου άρεσε. Ναι. Και όταν δεν μου αρέσει κάτι, δεν το κάνω. Οπότε το ένα.
ο ένας πόλος που σε τραβούσε ήταν η αγάπη σου για την Ελλάδα. Αυτό το στοιχείο το ελληνικό, που όσο και να το κατηγορούμε εντός εισαγωγικών, είναι ένας δεσμός ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Δηλαδή, έτσι, όσο στραβά και να ζούμε σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι έχει ένα μαγνήτη ιδιαίτερο. Δηλαδή, ήξερα συμμαθητές μου και συμφοιτητές μου, μάλλον συγγνώμη, που μείνανε στην Αγγλία. Ναι. Κάνανε σπουδές, κάνανε μεταπτυχιακά, κάνανε διδακτορικά και τώρα είναι εκεί και δουλεύουν. Είναι εκεί η ζωή τους. Εγώ μένα ήταν επιλογή μου να γυρίσω στην Ελλάδα. Ναι. Δεν ήταν επιλογή μου να μείνω στο Λονδίνο. Ταυτόχρονα έχεις και ένα πολύ ισχυρό μαγνήτη εσύ. Είπες και πριν και σου είπα, θέλω να πούμε γι' αυτό, τον παππού και τη γιαγιά. Ναι, είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Και επίσης είναι κάτι το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Στο δικό σου τρόπο ζωής, στη δικιά σου προσωπικότητα, νομίζω ότι έχει γράψει ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Καθοριστικό ήταν ιδιαίτερη η σχέση σου, καθοριστική. Καθοριστικό ρόλο με τη γιαγιά. Ναι. Η γιαγιά και ο παππούς ουσιαστικά ήταν αυτοί που με μεγάλωσαν μέχρι και την έκτη δημοτικού πρώτη γυμνασίου, μπορώ να σου πω. Ναι. Έχω ζήσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές, με πάρα πολύ αγάπη. Θυμάμαι ακόμα το καφενείο που είχαν, γιατί οι παππούς και η γιαγιά είχαν το Κρόνιον, το κλασικό καφενείο που ακόμα υπάρχει στην κεντρική πλατεία. Και θυμάμαι πολύ ωραίες παιδικές αναμνήσεις στην πλατεία με το ποδηλατάκι κάθε βράδυ, πάνω κάτω στο επαρχείο. Και με όλα τα μαγαζιά γύρω-γύρω, με το Rex, όπως ήταν παλιά ο Πύργος με τον πεζόδρομο. Και όλα τα μαγαζιά που τα πρόλαβες κι εσύ. Σου πω ότι πρόλαβα, ας πούμε, το Πάνθεον, ήταν ακόμα συναμάς με τους Στήλους. Ας πούμε, το θυμάμαι λες και είναι σήμερα. Και την Περικοκλάδα. Και την Περικοκλάδα. Δηλαδή, πολύ ωραίες αναμνήσεις, αλλά η γιαγιά και ο παππούς, η γιαγιά ειδικά, πιστεύω ότι οφείλεται στο πώς έχω φτάσει εγώ να είμαι αυτός ο άνθρωπος σήμερα. Ο χαρακτήρας μου. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο αποτύπωμα το πήρες από τη μητέρα σου και τον πατέρα σου και το πολύ πολύ μεγάλο αποτύπωμα λοιπόν το πήρες από τη γιαγιά σου. Το μεγαλύτερο. Τη γιαγιά ακόμη περισσότερο. Τη γιαγιά. Θεωρώ ότι επειδή ακούγεται λίγο διαφορετικό και μπορεί να φανεί υπερβολικό, είναι η απόλυτη αλήθεια και γι' αυτό ήθελα να την αναφέρουμε. Επειδή ουσιαστικά η εκπομπή μας είναι μια βιογραφική εκπομπή. Και αυτό που είσαι όντως, υπάρχουν κομμάτια που τα οφείλουμε κάπου και πρέπει να τα αποδώσουμε. Γύρισες λοιπόν, γύρισες πίσω σε εκείνο το διάστημα που υπήρξε και η επιλογή από την πλευρά της οικογένειάς σου, του πατέρα σου, για την ίδρυση της εφημερίδας της πρώτης. Και ήθελες να αποδείξεις και στον εαυτό σου ότι έτσι μπορώ να τα καταφέρω. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επικροτούμε. Και μπήκε στα βαθιά, γιατί εγώ σε συνάντησα σαν συνάδελφο ένα καλοκαίρι στην αρχαία Ολυμπία. Ήταν το 2003. Ήταν σε μία επίσκεψη της κυρίας Αρβελέρ στην περιοχή μας. Και τότε μου είπαν ότι για πρώτη φορά θα συναντήσεις και τότε μάλιστα το γιο της Γλυκερίας και του Κώστα του Λάμπρου, ο οποίος έχει το νου σου γιατί έχει σπουδάσει ιστορία. αυτό μου είχαν πει. Ήταν οδηγία. Το θυμάμαι που γνωριστήκαμε. Από τότε λοιπόν έχει ξεκινήσει μία πολύ αγαπημένη σχέση μεταξύ ανθρώπων, πέρα από το συναδελφικό κομμάτι, γιατί... Εγώ πιστεύω αυτό μένει. Νομίζω ότι αυτό μένει τελικά, γιατί και εμείς μπορεί κάποια στιγμή, όπως και εσύ έχεις κάνει διαφορετικές επιλογές, να κάνω και εγώ κάποια στιγμή άλλες επιλογές, να χαθούμε στον επαγγελματικό κοινό βίο, να μην υπάρχει πια αυτό. Όμως το ανθρώπινο παραμένει. Είναι απόλυτα ειλικρινές αυτό που θα σου πω και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνείς. Πέρα από τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας, εννοώ εξυπηρετώντας τη δουλειά μας, το λειτουργήμά μας, νομίζω ότι σε ανθρώπινο επίπεδο. Έχουμε καταφέρει εμείς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι να στεκόμαστε σε ένα επίπεδο που η καλημέρα μας να είναι αυθεντική και αληθινή. Το πιστεύω, παιδί μου. Και γι' αυτό έχω πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ σήμερα. Κι εγώ. Δηλαδή, έψαχνα να βρω την αφορμή και θυμάμαι και πέρυσι που το είχαμε συζητήσει, σου λέω θα την βρω εγώ την αφορμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα πούμε. Το πιστεύω εγώ αυτό που λες. Σε θεωρώ πολύ καλή μου φίλη. Είναι αμοιβαίο αυτό. Δεν είχα ποτέ κολλήματα με τους συναδέλφους, ούτε επειδή ήμουν γιος του Κώστα του Λάμπρου. Και πιστεύω ότι όποιον και να ρωτήσεις, ακόμα και στην εφημερίδα που δούλευα, δεν είχα ποτέ βλέψεις αρχηγικές. Πάντα ήμουν χαμηλό τον άνθρωπος και ακόμα είμαι. Δεν έχει αλλάξει αυτό, ούτε θα αλλάξει. Και το είχα αυτό. Και πιστεύω ότι καλό μου έκανε, δεν μου έκανε κακό. Έτσι. Δηλαδή ότι δεν καβάλισα το καλάμι, να το πω και λέγα. Γιατί κακά τα ψέματα σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο στο δικό μας το δημοσιογραφικό. Καλά, στο δικό μας είναι και λίγο πιο εύκολο. Ξεφεύγει. Γιατί τα είναι πράγματα. Και ένα επάγγελμα που έχει να κάνει και με την προβολή και την αυτοκίνηση. Ακριβώς. Αν δεν είσαι και λίγο ψώνιο, δεν την κάνεις αυτή τη δουλειά. Και ίσως επειδή δεν είχα ποτέ ανασφάλειες εγώ. Ναι. Δεν ένιωθα ανασφάλειες ποτέ μου στη ζωή μου. Και πάντα κρατούσα τη συμβολή της γιαγιάς που μου λέει να έχεις πίστη, παιδί μου, να πιστεύεις στο Θεό και να έχεις δύναμη. Αυτό το κρατάω. Ένα λοιπόν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συναδέλφου του Θοδωρή του Λάμπρου, του δημοσιογράφου του Θοδωρή του Λάμπρου, ήταν ότι πέρα από τα καθημερινά με τα οποία ασχολούμαστε όλοι, πάντα έβρισκε μία ευκαιρία και ευτυχώς φιλόξενο τόπο στην εφημερίδα
να μας αποδεικνύει ότι δεν ήταν τυχαία καθόλου η επιλογή του να σπουδάσει ιστορία. Και σαφώς επιβεβαίωνες και την αγάπη σου για αυτό που σπούδασες. Θυμάμαι να μου κάνει εντύπωση και πολλές φορές, παρότι δεν σου κρύβω ότι δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με το κομμάτι της ιστορίας, με προκαλούσε να διαβάσω κάτι. Γιατί έλεγα ότι για να το γράφει ο Θοδωρής και να δημοσιεύεται, κάτι ενδιαφέρον έχει και πάντα κάτι παίρνεις. Ναι. Αυτό λοιπόν το άφηνες και τότε να φαίνεται. Ναι, από τότε. Προσπαθούσα να συνδυάσω και τα δύο. Ναι. Και το δημοσιογραφικό, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή, γιατί ουσιαστικά εγώ δεν ξεκίνησα. Δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Ναι. Ξεκίνησα από τη διανομή, πήγα στις πωλήσεις, μετά έγινα δημοσιογράφος και μετά έφτασα να γίνω αρχισυντάκτης για κάποιο διάστημα. Ναι. Και διευθυντή σύνταξη μετέπειτα που δεν μου αρέσουν τα δύο ώρες διευθυντή και τα διευθυντή. Με τους τίτλους δεν το έχεις. Δεν τα πάω καλά καθόλου. Παρόλο που οι δικοί μου προέτρεπαν ότι πρέπει να υπάρχει αυτό. Πρέπει και αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Εγώ δεν ήμουν αυτή τη φιλοσοφία, ούτε είμαι. Πιστεύω ότι αν είσαι καλός και ικανός, το αποδεικνύεις στην πράξη αυτό το πράγμα και δεν σου λέει ένας τίτλος διευθυντής, δεν σε κάνει αυτό που είσαι. Ναι. Ήθελα λοιπόν να συνδυάσω και την ιστορία και την δημοσιογραφία. Και το έκανα και πιστεύω ότι πήγε καλά και πάει ακόμα καλά. Έτσι. Γιατί δεν έχει εκλείψει αυτό το Έτσι. Πράγμα. Προσπαθούσα να δώσω το κάτι διαφορετικό και να μην ξεχάσω βέβαια και αυτό που σπούδασα. Σωστό είναι αυτό. Και χρόνο με το χρόνο όλο αυτό το πράγμα έφτασε κάποια στιγμή να γίνει κτήμα μου. Δηλαδή μαζί με τη δημοσιογραφία να έχω και την ιστορία. Και ήθελα να δώσω και το κάτι διαφορετικό. Και θα δούμε πώς άρχισες να το δίνεις. Θα δούμε και συνεχίζεις να το δίνεις. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και θέλω να επιστρέψουμε για να δούμε πώς θα συνδέσουμε τα πράγματα, αυτά που λέμε τώρα, με αυτό που είπα εγώ στην αρχή. Ότι έρχεται η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Και θέλω οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε μετά το διάλειμμα, λέγοντάς μου, εάν εσύ που έχεις δει διαφορετικά την ιστορία. Μπορείς να ερμηνεύεις και διαφορετικά τα πράγματα που ζούμε τώρα. Δηλαδή, έχεις έναν άλλο τρόπο να βλέπεις αυτά. Γιατί και τώρα ιστορικές στιγμές ζούμε. Σαν χώρα, πάντα. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Να το ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Ωραία. Μετά το διάλειμμα για διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στην εκπομπή προσωπικά, στην κουβέντα μας με τον Θοδωρή τον Λάμπρο. Ήθελα να δούμε πώς είναι ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει ιστορία να βλέπει αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα στη χώρα μας, στην Ευρώπη, σε παγκόσμιο επίπεδο. Εσύ μπορείς να διακρίνεις ποια στοιχεία από αυτά που τώρα καταγράφονται θα μείνουν στην ιστορία. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι αυτά που αν ζούσες μετά από κάποια αρκετά χρόνια θα αντάψαγνες σαν ερευνητής. Γίνεται αυτόματα αυτό. Κατά κάποιο τρόπο κατά γίνεται. Κάποιο τρόπο, ναι. Πιστεύω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ναι. Και δυστυχώς επαναλαμβάνεται δυσάριστα. Όπως και το 1821 είχαμε προστάτες. Είχαμε την Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, οι οποίες ρύθμιζαν τα του ελληνικού τότε, του νεοειδρυθέν ελληνικού κράτους. Έτσι και πριν λίγα χρόνια και τώρα δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, βιώσαμε μια απίστευτη οικονομική κρίση και τώρα είχαμε προστάτες. Ναι. Είχαμε το Δουνουτού, είχαμε τα κεντραλήψη αποφάσεων στις Βρυξέλλες, είχαμε την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Τόμσον, την Τρόικα. Μάθαμε ονόματα, μάθαμε όρους που δεν τους ξέραμε. Άρα λοιπόν και τότε προστάτες και τώρα προστάτες. Και τότε δάνεια στη Ελληνική Επανάσταση, τα οποία καταχρέωσαν το ελληνικό κράτος και οδήγησαν βέβαια και σε εμφύλιους παραγμούς. Έτσι. Γιατί το έχουμε αυτό σαν λαός, να έχουμε εμφύλιους παραγμούς και διχόνοια που είναι μεγάλη πληγή του ελληνικού μας κράτους. Και όπως βλέπεις Πέλη, και τα τελευταία χρόνια βιώσαμε μια απίστευτη οικονομική κρίση και στην ουσία έχουμε οικονομικό πόλεμο. Ναι. Όπως και τότε είχαμε τον πόλεμο εναντίον μιας μεγάλης και κρατιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σήμερα έχουμε έναν οικονομικό πόλεμο. Οικονομικό πόλεμο απέναντι στις Βρυξέλλες, απέναντι στο Δουνουτού, όπως θες μπορείς να το πεις αυτό. Άρα λοιπόν η ιστορία επαναλαμβάνεται, κάνει κύκλους. Και δυστυχώς τα άσχημα, στις άσχημες στιγμές. Και δυστυχώς δυσάρεστα, όπως είπε ένας μεγάλος ιστορικός. Δυστυχώς δυσάρεστα. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά υπάρχει μία επανάληψη γεγονότων. Υπάρχει επανάληψη. Και σαν άνθρωπος, δεν μου αρέσει να λέω ιστορικός, αν και εγώ σπουδάζω ιστορία, ναι. Σαν άνθρωπος που μαθαίνει ιστορία μέρα με τη μέρα, βλέπω ότι δεν βγαίνουμε εύκολα από αυτόν τον φαύλο κύκλο με τον οποίο έχουμε μπει. Με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι, η πλειοψηφία της χώρας,
Πιστεύω ότι δεν έχουν τελειώσει οι δύσκολες μέρες, ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας να γεννήσουμε και χρειάζεται αυτό που δεν υπήρχε και τότε, η συστράτευση, η ομοψυχία, στον κοινό αγώνα, να πάμε και να πολεμήσουμε, και μεταφορικά, αλλά να πολεμήσουμε και με τις δικές μας δυνάμεις, ώστε να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να επιβιώσουμε σαν χώρα. Γιατί έχουμε πολλούς εξωτερικούς κινδύνους, βλέπεις τι γίνεται με την Τουρκία, βλέπεις τι γίνεται με τους γειτονές μας. Δυστυχώς ζούμε σε μια περιοχή η οποία περικλείεται από κράτη τα οποία, αν το δούμε και ιστορικά, δεν ήταν και φύλλα προσκύμενα προς την Ελλάδα. Χωρίς να θέλω να μειώσω ή να θεωρηθεί ρατσιστικό αυτό που λέω απέναντι είτε στην Τουρκία, απέναντι στην Αλβανία ή απέναντι σε κάποιες άλλες χώρες. Δεν ήταν πάντα. Δεν ήταν φιλικές. Σύμμαχοι, να το πούμε. Εγώ το πιστεύω αυτό με την Τουρκία. Δεν ήταν, ούτε πιστεύω ότι θα γίνει. Ούτε θα γίνει. Αλλά είναι οικονομικά πλέον τα συμφέροντα και τα οποία παίζονται και είναι οικονομικός πλέον ο πόλεμος. Αλλά τα διδάγματα του τότε δεν μας έχουν γίνει μαθήματα. Μάλλον δεν μας έχουν γίνει. Και τότε υπήρχαν εμφύλοι σπαραγμοί και τότε σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι στον εμφύλιο. Γι' αυτό δεν διδάσκεται στα σχολεία. Είναι μία άλλη παράμετρος. Πώς τελικά διδάσκεται η ελληνική ιστορία στα σχολεία. Είναι κάποια δηλαδή κεφάλαια τα οποία έχουν τελείως αποσιωπηθεί. Ή ένα άσχημο πάλι, πάω από τώρα, φεύγω από ένα θέμα, πάω στο άλλο. Είναι ότι προσπαθούμε να αποδομήσουμε την ελληνική επανάσταση και να εστιάσουμε στα κακά τη στοιχεία και όχι στα καλά. Μάλιστα. Θυμάσαι πολύ καλά για συνοστισμό στη Σμύρνη. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει με την ελληνική επανάσταση, αλλά είναι ένα μέρος της ιστορίας μας πολύ σημαντικό για την μικρασιατική καταστροφή. Άκουσα για την Τριπολιτσά, για Μακέλαμα, για αυτά. Μα ο πόλεμος δεν γίνεται με κομφετή και με σερμπαντίνες. Και άμα αναλογιστεί κανείς ότι μετά από 400 χρόνια βγήκε αυτό το μένος και αυτό, όλο αυτό το πράγμα που είχε ο Έλληνας μέσα από τη σκλαβιά, από την δυνάστευση, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε ως λογικό επακόλουθο. Δηλαδή, ναι, έγινε. Βέβαια, σφάξανε και μπήκανε και στην Τριπολιτσά και σφάξανε, αλλά τι έγινε και τα προηγούμενα 400 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε και στην άλλη πλευρά, να μην εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά. Γιατί υπάρχει αυτή η άσχημη νοοτροπία των ακαδημαϊκών, όχι όλων βέβαια, των περισσότερων, στο να εστιάζουμε στα αρνητικά στοιχεία της ελληνικής επανάστασης και όχι στα θετικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το ένα δεδομένο είναι ότι ο τρόπος που διδάσκεται η ιστορία δεν είναι σωστός. Δεν είναι σφαιρικός. Δεν βλέπουμε όλη την εικόνα. Ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς διδάσκεται η ιστορία, για να πάμε και σε αυτό που στάθηκε αφορμή για να βρεθούμε σήμερα τελικά, είναι το αν οι τοπικές ιστορίες θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία. Και τι εννοώ, ως ένα παράλληλο πρόγραμμα, ακόμη και πιλωτικά, ανανομό, αναπεριφέρεια. Υπάρχουν ιστορικά γεγονότα τα οποία νομίζω ότι τα μαθαίνουμε από κάποιους συλλόγους που κάποιοι τους θεωρούν και γραφικούς, έτσι, και πολλοί δεν ασχολούνται με αυτά τα κομμάτια. Υπάρχουν κομμάτια της ιστορίας μας που δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι ανά τόπο θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος στα παιδιά να διδάσκονται την τοπική ιστορία παράλληλα με όλα τα άλλα κομμάτια της ιστορίας που σαφώς και θα πρέπει να τα διδάσκονται με άλλο τρόπο, και σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Η ιστορία λοιπόν του τόπου μας νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι ζωντανό. Θα έπρεπε να έχουμε τη γνώση για να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ακριβώς. Να του γυρίσει την πλάτη ή να το αγκαλιάσει, αλλά να έχει την ευκαιρία. Αυτές οι ευκαιρίες λοιπόν νομίζω ότι έχουν χαθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει δεν ξέρω αν έγιναν προς τη σωστή κατεύθυνση. Για μένα, όσο και να μου είναι ωραίο στην εικόνα, στο μάτι, το να δω ένα παραδοσιακό χορό ή μια παραδοσιακή φορεσιά, θα μου πει κάτι, αλλά μέχρι εκεί δεν θα με διδάξει στο βαθμό που ίσως θα ήθελα. Ακριβώς. Ναι, δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό. Δεν ακυρώνω καμία προσπάθεια από κανένα πολιτιστικό σύλλογο. Η παράδοση άλλωστε μακάρι να έχει πολλούς που να την ακολουθούν και να τη στηρίζουν και να την προφυλάξουν, ο καθένας με τον τρόπο του. Όμως δεν είναι αυτό το κομμάτι που μαθαίνουμε ιστορία. Είπες μια μεγάλη αλήθεια. Δεν μαθαίνουμε τοπική ιστορία. Όχι μόνο στον Ομό Ηλίας. Στον Ομό Ηλίας βέβαια είναι πιο έντονο το φαινόμενο γενικότερα. Αλλά επειδή είμαστε από την Ηλία και επειδή εδώ μεγαλώσαμε και ζούμε. Όχι, δεν διδάσκονται τα παιδιά τοπική ιστορία. Και αυτό δεν έχει να κάνει ότι φτάνει τα παιδιά. Αυτό ξεκινάει από τα σχολεία, ξεκινάει από τους εκπαιδευτικούς, ξεκινάει από τους τοπικούς φορείς, ξεκινάει από τους βουλευτές, από τους δημάρχους, από όλους. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης σε αυτό το έλλειμμα ιστορίας που έχουμε και σαν λαός βέβαια, αλλά και σαν ηλί. Δεν σου κρύβω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τοπική ιστορία. Γνωρίζουν, ας πούμε, και το Χαράλαμπο Βιλαέτη. Άμα κάνεις έναν γκάλωπ έξω και ρωτήσεις ποιος ήταν ο Χαράλαμπος Βουλαίτης, ποιος ήταν ο Γιαννιάς, ποιος ήταν ο Σισίνης,
ποιος ήταν οποιοδήποτε τοπικός ήρωας, και λέω τους πιο γνωστούς τέλος πάντων, θα σε κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα. Αυτό είναι τραγικό. Και δεν λέω να το ξέρουν απ' έξω ή να έχουν πάρει διδακτορικό για να ξέρουν την ιστορία του Βλαέτη και του Σύνη, αλλά αν θέλουμε να λεγόμαστε ιστορικός νομός και αν θέλουμε να αγαπάμε την ιστορία και να την προάγουμε, πρέπει αυτά τα πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και πέθαναν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, να τους μάθουμε. Και αυτό ξεκινάει από τα σχολεία, ξεκινάει από τους δήμους, ξεκινάει από τις εκδηλώσεις, ξεκινάει από τις ημερίδες, από τις διημερίδες, από τα συνέδρια, από πολλά πράγματα. Και δεν σου κρύβω ότι εμένα δεν μου λέει κάτι το μνημόσυνο που γίνεται κάθε χρόνο στο Βιλαέτη ή το μνημόσυνο που γίνεται για το Σισίνι ή το μνημόσυνο που γίνεται για κάποιον άλλον τοπικό πλαρχηγό του νόμου. Το να πηγαίνεις και να ανάβεις, να καταθέτεις δύο στεφάνια στο Λατζόι, στον τόπο θυσίας του Βιλαέτη, και να λες 5-10 πράγματα, ας πούμε, για το ιστορικό της μάχης, δεν λέει απολύτως τίποτα. Σε ποιους αφήνει αποτύπωμα. Τον ήρωα δεν τον τιμάς με αυτόν τον τρόπο. Τον ήρωα τον τιμάς συνέχεια. Τον τιμάς με το να τον θυμάσαι, με το να μαθαίνεις πράγματα για αυτόν, να τον προβάλλεις, να τον αναδεικνύεις, να κάνεις συνέδρια, να κάνεις ημερίδες, να κάνεις εκδηλώσεις γενικότερα, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει για τον Βιλαέτη. Αν ζούσε ή αν μας βλέπει από εκεί πάνω, που πιστεύω ότι μας βλέπουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα αναρωτιούνται αυτοί είναι οι Έλληνες για τους οποίους πολεμήσαμε εμείς πριν 200 χρόνια. Νομίζω ότι κάποιες τέτοιες σκέψεις ήταν και η αφορμή, σε σένα, η εσωτερική αφορμή, του να κάνεις ένα βήμα παραπέρα. Να πούμε καταρχήν ότι έχεις πια ξεκινήσει τη δική σου προσπάθεια στο χώρο της ενημέρωσης. Ναι. Και αυτό είναι ένα επίσης σημαντικό για μένα βήμα από έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να βολευτεί στα σίγουρα. Έχεις δημιουργήσει το Σκαλιστήρι. Το Σκαλιστήρι.νιος. Το οποίο είναι ένα site που ασχολείται σίγουρα με την επικαιρότητα, έτσι. Ναι. Σκαλιστήρι, πώς προέκυψε το όνομα. Σκαλιστήρι. Επίσης μας ξάφνιασες. Ναι. Ήθελα να δώσω ένα διαφορετικό όνομα. Ναι, το κατάφερες. Και αυτό δεν είναι ρατσιστικό ή εγωιστικό. Γιατί ήταν όλα ηλία. Ηλία News, ηλία Live, ηλία. Και ήθελες κάτι διαφορετικό. Ήθελα να δώσω κάτι διαφορετικό και να δώσω και το ερέθισμα, αν θέλεις, και στον κόσμο στο να το αγκαλιάσει πιο εύκολα. Είναι αναρωτηθεί τι είναι αυτό, όπως αναρωτηθήκαμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα το σκαλιστεράκι, πώς είναι το σκαλιστεράκι που σκαλίζουμε και βάζουμε τα ραζαβατικά μας ή τα φυτά μας. Το σκέφτηκα μεταφορικά ότι σκαλίζουμε τις ειδήσεις. Πέρα το ότι τις διαμορφώνουμε και τις γράφουμε, τη σκαλίζουμε και λίγο ψάχνουμε παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Λίγο περισσότερο. Το ένα αυτό κομμάτι λοιπόν είναι το Σκαλιστήρι. Το Σκαλιστήρι το οποίο το αγαπάς, το. Έχει κλείσει 5 μήνες ζωής. Το υποστηρίζεις, είναι μωρό ακόμα. Πάει. Εγώ σου εύχομαι να πάει πολύ σε πολύ καλά παιδί, ό,τι έχει ονειρευτεί να συμβεί σε σχέση με αυτό. Και αν ακόμη εσύ αποφασίσεις κάποια στιγμή να μην ασχολείσαι με αυτό, το Σκαλιστήρι να το έχει κάποιος άλλος και να το τρέξει. Ναι, νομίζω ότι όλες οι προσπάθειες είναι αξιέπαινες στον χώρο της ενημέρωσης και χωράμε όλοι. Ακριβώς. Ταυτόχρονα όμως με αυτό, σε βλέπω να δραστηριοποιείσαι σε κάτι που έχει να κάνει με αυτό που αγαπάς. Αποφασίζεις λοιπόν με αυτές τις αφορμές που είπαμε να δημιουργήσεις μια ομάδα, ανθρώπων, φίλων που έχουν τα ίδια, πιστεύω με σένα, τα ίδια ερεθίσματα. Δημιουργείται λοιπόν μια ομάδα που έχει να κάνει με τα γεγονότα της Επανάστασης του 21 στην Ηλία. Ναι, φτιάξαμε μια ομάδα πρωτοβουλίας, έτσι την ονομάσαμε, για την ανάδειξη και προβολή του 1821 στην Ηλία. Ναι. Άρα όλα εκείνα που εγώ δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι το αντικείμενό σας να με κάνετε να ενδιαφερθώ και να τα μάθω. Και δεν το κάναμε επειδή συμπληρώνονται 200 χρόνια το 2021 από την Ελληνική Επανάσταση, το κάναμε γιατί θέλει να έχει διάρκεια αυτό το πράγμα. Δεν σου κρύβω ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Μένα βέβαια μου γεννήθηκε το ερέθισμα λόγω και της ανασχόλησής μου με την ιστορία και γενικότερα με το κομμάτι του 1821 που υπάρχει ξεχωριστό κομμάτι μέσα στο Σκαλιστήρι για την Ελληνική Επανάσταση. Και το συζήτησα με μια παρέα φίλων οι οποίοι σημειωτέων συμμετέχουν σε συλλόγους ιστορικής αναβίωσης και μπορούμε να πούμε και δύο λόγια για την ιστορική αναβίωση, γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το μουσικοχορευτικό που ξέρουμε και με τους συλλόγους που. Ενώ η ιστορική αναβίωση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι νομίζω αναπαράσταση γεγονότων. Ακριβώς. Είναι αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων που έχουν να κάνουν είτε με το 1821 είτε με άλλες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Εμείς λοιπόν σκεφτόμαστε αυτή την ομάδα πρωτοβουλίας που φτιάξαμε και που ξεκινήσαμε σιγά σιγά τη δράση μας με μια επίσκεψη που είχαμε με τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον Σεβασμιότατο τον κύριο Γερμανό.
και έχουμε την αμέριστη συμπαράστασή σου να σου πω, συμπαράστασή του, συγγνώμη, στο να μας συμπεριλάβει σε όλες τις εκδηλώσεις που θα κάνει η Ιερά Μητρόπολη Ηλίας για τα 200 χρόνια, για το 1721. Μας έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, μας συνεχάρει γι' αυτό που φτιάξαμε και βέβαια αυτό θα έχει και συνέχεια. Δεν θα τελειώσει δηλαδή στο 2021. Η αναβίωση λοιπόν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το μουσικό και το χορευτικό που ξέρουμε και που έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Ηλία και καλό είναι να έχουμε τέτοιους συλλόγους. Είναι όπως πολύ καλά, σωστά είπες, είναι ένα παράσταση ιστορικών γεγονότων. Και αυτό έχει να κάνει με κάποιες μάχες, με κάποια ιστορικά γεγονότα, όπως η άλωση της Τριπολιτσάς, όπως η άλωση του Κάστρου των Σαλώνων, όπως είναι οι γιορτές εξόδου στο Μεσολόγγι. Είναι πάρα, πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται για το 1821. Και η αναβίωση είναι ότι συγκροτείται μια ομάδα, ένα άγημα, να το πω και με όρους της εποχής, το οποίο πάει και λαμβάνει μέρος, είτε αυτό έχει να κάνει με παρέλαση, είτε έχει να κάνει με καθαρά ιστορική αναπαράσταση. Μάλιστα. Είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να έχεις και κάποιες γνώσεις στο να μπορέσεις να το περάσεις αυτό στον κόσμο. Και δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να προβληθούμε εμείς, γιατί υπάρχει και η άποψη ότι το κάνουν για να προβληθούν ή για να βγάλουν φωτογραφίες ή για να... Πού θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε. Το κάνουμε επειδή το αγαπάμε και επειδή θέλουμε να περάσουμε και το κάτι καινούριο. Και ξέρεις τι γίνεται, ίσως μέσα από αυτές τις προσπάθειες θα μπορούσε μελλοντικά, όταν γίνεται περισσότερο, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί σε αυτό έχω να σε ρωτήσω και κάτι που νομίζω ότι και εσύ το έχεις στο νου. Ίσως όταν γίνεται περισσότερο, όταν ενδυναμωθείτε, όταν μπορέσετε, γιατί είναι και τα ρούχα και οι στολές είναι ακριβές, είναι αυθεντικά όλα αυτά. Είναι ακριβώς σπόρο, όπως έχω πει. Είναι πολύ ακριβό. Θα μπορέσετε και σε συνεργασία ίσως με σχολεία, δηλαδή να δείξετε κομμάτια της ιστορίας και να είστε σε μια συνεχή επικοινωνία με το κομμάτι το εκπαιδευτικό. Νομίζω ότι μπορεί να στηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω σε αυτό. Βεβαίως, Πέλη μου. Και έχει ενδιαφέρον. Το ξεκίνημα ήταν να ξεκινήσουμε σαν ομάδα, να προσελκύσουμε σιγά σιγά κόσμο που να αγαπάει το 1821 και να θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Θα δώσουμε την ευκαιρία και μια συνέντευξη τύπου το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μας μάθει και ο κόσμος και να πούμε και για τους σκοπούς της ομάδας και για τους στόχους μας. Βεβαίως θέλουμε συμμετοχή από ανθρώπους που αγαπάνε. Αυτό δεν είναι λίγο, να το πω, επικίνδυνο? Ρε εσύ, Θοδωρή, είναι πονηροί οι καιροί που ζούμε. Ναι, βέβαια. Είναι πονηροί οι καιροί που ζούμε και καταλαβαίνεις τι έχω στο νου μου. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρείτε ένα τρόπο να προστατευτείτε και εσείς και η προσπάθεια κυρίως, γιατί δεν νομίζω ότι, ξέρω καλά ότι δεν είναι τα πρόσωπα, δεν είσαι από τους ανθρώπους που στέκονται. Όχι, όχι. Ούτε στο πρόσωπό σου θες να συγκεντρώνεις τα πάντα. Όμως θα πρέπει αυτό το πράγμα το οποίο πάει να γεννηθεί για να μπορέσει να έχει διάρκεια και να είναι αυθεντικό, να προστατευτεί από ακρότητες. Ναι, από ποια πλευρά και αν προέρχονται. Ναι, βέβαια. Γιατί για μένα οι ακρότητες δεν ήταν ποτέ ούτε στην άκρα δεξιά, ούτε στην άκρα αριστερά, ούτε στο απόλυτο κέντρο. Ακραίοι άνθρωποι υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Συμφωνώ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να το χειριστείτε. Δεν είναι εύκολο αυτό που είναι πολύ δύσκολο. Ξέρεις, μπορεί πολλοί να τρίβουν τα χέρια τους. Ναι, υπάρχει ήδη ενθουσιασμός. Να το πω και λαϊκά, μας την έχει πέσει πολλής κόσμος. Ναι. Κάποιοι με πολύ θετική ματιά και κάποιοι και με δεύτερες σκέψεις. Ναι, βέβαια. Και εγώ πιστεύω, επειδή είμαστε και λίγο περίεργος σαν νομός, δεν είμαστε του Βεληνικού, της Καλαμάτας ή της Πάτρας ή του Αιγαίου ή της Σπάρτης που έχουν συλλόγους ιστορικής αναγκαίωσης. Και το Μεσολόγγι, φαντάζομαι, του Μεσολογίου, βέβαια, που είναι 10 με 20 χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Έχουμε πει ότι δεν θέλουμε η προσπάθεια αυτή να χρωματιστεί από ιδεολογικές φιλοσοφίες και προκαταλήψεις. Είτε ανήκουν στην άκρα δεξιά, είτε ανήκουν στην άκρα αριστερά. Εγώ, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, έχω ένα αριστερό παρελθόν, έχει, αλλά αυτό δεν παρελθόν έχει καμία σχέση με αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή. Όμως δεν ήσουν ποτέ στα άκρα. Όχι, όχι, ποτέ. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Είτε ήταν άκρα δεξιά, είτε ήταν άκρα αριστερά. Άρα λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, θα πρέπει να το προστατέψουμε. Γι' αυτό είμαστε και επιλεκτικοί. Δεν κάνουμε βιαστικές κινήσεις, γιατί θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και με έναν σύλλογο. Και να έχετε γράψει, βέβαια, σκοπός μας είναι να γίνει σύλλογος μελλοντικά. Και σου βγάλω και είδηση τώρα, μιας και είσαι και δημοσιογράφος και είμαστε και στον ίδιο χώρο, ότι ο σύλλογος, πρώτα Θεός, όταν θα δημιουργηθεί, θα ονομάζεται Σύλλογος Φουστανελοφόρων Ηλίας 1821. Μάλιστα. Του δώσαμε ένα πιο γενικό. Αυτό δεν το έχεις γράψει ούτε στο Σκαλιστέρι? Όχι, δεν το έχω γράψει. Το έδωσε σε μένα. Είσαι πολύ τίμιος λοιπόν. Γι' αυτό λέω εγώ ότι είσαι καλό παιδί και καλό συνάδελφος. Δεν το έχω γράψει στο Σκαλιστέρι, όχι. Τα λέγεται Σύλλογος Φουστανελοφόρων Ηλίας 1821 και προτιμήσαμε να το δώσουμε ένα πιο γενικό όνομα, έτσι να συμπεριλάβουμε όλη την Ηλία και όχι έναν, ας πούμε, τοπικό πλαρχηγό ή ένα συγκεκριμένο
γεωγραφικό διαμέρισμα. Άρα λοιπόν είμαστε στα σκαριά αυτή τη στιγμή, το δουλεύουμε όσο μπορούμε, δεν είναι εύκολο γιατί είναι και ακριβό το σπορ και η εποχή δεν είναι πλέον για οικονομικά ανοίγματα τρελά. Ανοίγματα. Αλλά πηγαίνουμε σιγά σιγά και σταθερά. Θέλουμε να μας μάθει ο κόσμος καταρχήν, να κάνουμε κάποιες δράσεις που θα είναι και κάποιες παρουσιάσεις. Ναι. Έρχομαι στην επόμενη ερώτησή σου που μου είπες για τις δημοσιακές εκθέσεις και για τις επισκέψεις στα σχολεία. Ναι. Το έχουμε κατά νου αυτό, απλά πρέπει να οργανωθούμε λίγο παραπάνω. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι εκεί, στο πέρασμα του καιρού και όσο θα μας παρουσιάζετε πράγματα, πέρα από αυτά που μπορεί να έχουμε ακούσει ότι έχουν συμβεί, για μένα θα έχει ενδιαφέρον να δω και αυτά που δεν γνωρίζω για τον τόπο. Γιατί σίγουρα υπάρχουν γεγονότα ιστορικά. Βέβαια. Που εσύ τα ξέρεις και εγώ δεν τα ξέρω. Άρα εγώ τα ξέρω, αλλά. Κάποια όμως εσύ τα ξέρεις. Θέλω να πω ότι εσύ που κάνεις και έρευνα, με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η ομάδα, ότι θα γίνει αυτός ο σύλλογος, με τη γνώση και με την εμπειρία που έχεις, έχεις τον τρόπο να το ψάξεις, θα δούμε και πράγματα που δεν τα ξέραμε. Βέβαια, βέβαια. Και εμείς μαθαίνουμε κάθε μέρα πράγματα. Ναι. Γιατί όπως έχω πει, εγώ μαθαίνω κάθε μέρα ιστορία. Και αυτό λέω και στα υπόλοιπα παιδιά. Κάθε μέρα μαθαίνουμε. Η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε μέρα μαθαίνουμε από ένα καινούριο πραγματάκι το οποίο μας βοηθάει στο να γίνουμε πιο σοφοί, αν θέλεις, εισαγωγικά και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση είναι τεράστιο κεφάλαιο και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει πολλές πτυχές. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν το 1821 είχαν και πάθη, είχαν και κακίες, είχαν και συμπάθειες, είχαν και αντιπάθειες. Και αυτό είναι που γοητεύει όλο αυτό το πράγμα που λέγεται 1821. Είναι ένα πολυσύνθετο γεγονός. Δεν είναι μόνο οι μάχες, τα γεγονότα. Είναι οι προσωπικότητες των ηρώων. Ο κάθε ήρωας είναι και μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Πράγματι, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, εμείς που το έχουμε δει επιδερμικά, επειδή είμαστε μαθητικά τα χρόνια. Και δεν τα μαθαίνουμε όλα, βέβαια. Αυτά που μαθαίνουμε στα σχολεία δεν είναι ούτε τα μισά από ό,τι ξέρουμε για την Ελληνική Επανάσταση. Δηλαδή, ούτε το τέταρτο. Πιστεύεις όμως ότι το φιλτράσιμο που έχει γίνει είναι το σωστό? Όχι, δεν είναι το σωστό. Δεν είναι το σωστό, όχι. Δεν διδάσκεται γενικότερα σωστά η ιστορία. Όχι μόνο για την Ελληνική Επανάσταση. Γενικότερα δεν διδάσκεται σωστά. Θα πρέπει να διδάσκεται ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να το αγαπάει καταρχάς, να την αγαπάει την ιστορία και να έχει τον τρόπο να το μεταδώσει στα παιδιά. Και πώς θα το μεταδώσει τα παιδιά, όχι με ένα πάνθεσμα, μια παγαλία ή με ένα πάνθεσμα γεγονότων και ημερομηνιών. Με συζήτηση. Με συζήτηση για τους ήρωες, για τη ζωή, για το πώς ζούσαν, για το πώς γιατρεύαν τις πληγές τους, για το πώς αγωνίζονταν, για το πώς έγινε η Ελληνική Επανάσταση, για τους ήρωες, τη ζωή τους, γενικότερα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μαγικό για ένα παιδί, νομίζω, να του δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσει έναν ήρωα. Αλλά πρέπει για να δεχτεί ότι αυτό ήταν ήρωα και η στάση του ήταν ηρωική, θα πρέπει να τον έχει γνωρίσει. Ό,τι γίνεται στην πραγματική ζωή. Άλλωστε τα παιδιά σήμερα είναι πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν εμείς. Και να δούμε και τις άσχημες στιγμές. Γιατί η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε μόνο καλές στιγμές. Είχε και εμφύλιο σπαραγμό. Ακριβώς. Αυτό δεν διδάσκεται. Αυτά που θα πρέπει να διδάσκεται. Και όμως αυτά θα πρέπει να διδάσκονται. Διδάσκονται τα αρνητικά. Δεν διδάσκονται τα θετικά. Αυτά θα πρέπει να διδάσκουμε στα σχολεία, γιατί όπως βλέπεις και εσύ, το πες, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και πολλές φορές είμαστε πολύ κοντά στα πράγματα αυτά. Δυστυχώς. Θέλω να μου πεις λοιπόν πόσο μιλάς στο δικό σου γιο για αυτά και πόσο θα μιλήσεις. Να πούμε ότι μέσα σε όλα τα άλλα χαρούμενα που συμβαίνουν στη ζωή σου έχεις ένα καταπληκτικό αγοράκι, τον Κώστα. Πόσο έχω είναι ένα τώρα? Αγοράκι. Έχω ένα καταπληκτικό αγοράκι, είναι 5,5 χρονών, 5,5, ο Κωνσταντίνος, και μια καταπληκτική σύζυγο. Ναι. Η οποία, Χριστίνα. Τη Χριστίνα. Η οποία Χριστίνα μας ήρθε από μακριά. Ήρθε από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ βόρεια. Τολεμαϊδά. Ήρθα από την Τολεμαϊδά, ναι. Από ένα χωριό έξω από την Τολεμαϊδά, το Φιλώτα. Μάλιστα. Το Φιλώτα, λοιπόν, στην Τολεμαϊδά. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, θέλω να μου πεις αν έχει καταρχήν αρχίσει να έχει τις αντιδράσεις που έχεις και εσύ. Το να ενδιαφέρεται για να ζωγραφίσει ήρωες. Να ακούει ιστορία. Οι ήρωες ακόμα δεν ζωγραφίζει. Είναι 5,5 χρονών. Το αρέσει όμως. Το αρέσει όμως γενικά. Και με τα βιβλία έχει αρχίσει έχει καλή επαφή, και έχει καλή επαφή. Με την ιστορία σιγά σιγά ακόμα προσπαθώ να του περάσω με τον τρόπο μου τα μηνύματα που πρέπει να πάρει, αλλά πιστεύω ότι θα την αγαπήσει, γιατί υπάρχει και ένα σημαδιακό γεγονός εδώ, ότι έχει γεννηθεί 25 Μαρτίου ο Κωνσταντίνος. Και εσύ έχεις γεννηθεί 25 Μαρτίου. Οπότε πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, εγώ εύχομαι να την αγαπήσει την ιστορία όπως την αγάπησα κι εγώ, βέβαια. Αλλά... και να επιλέξει ό,τι θέλει στη ζωή του, όπως επέλεξε. Ό,τι θέλει, βέβαια. Ό,τι θέλει να επιλέξει στη ζωή του. Αλλά τα παιδάκια, βέβαια, είναι σαφώς πιο έξυπνα από ό,τι είμαστε εμείς στην ηλικία του Κωνσταντίνου. Έτσι. Γιατί πλέον υπάρχει το τάμπλετ, υπάρχει το κινητό, που βέβαια αυτό έχει και τα αρνητικά του, δεν έχει μόνο τα θετικά.
Ας πούμε, εγώ δεν ήξερα τι πάνε να πει τάμπλετ και κινητό μέχρι τα 25 μου. Και ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, χειρίζεται το τάμπλετ και το κινητό καλύτερα από μένα. Καλύτερα από εμάς. Ναι, είναι αυτό που λέω εγώ, είναι πολύ εξελιγμένο το DNA. Αυτό είναι το θετικό. Τα παιδιά αρχίζουν και πειραματίζονται και μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Αλλά είναι και το αρνητικό γιατί αλωτριώνονται και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Δηλαδή, η πλειοψηφία των παιδιών δεν έχει ζήσει σε αλάνα, σε γειτονιά, δεν έχει ματώσει πόδια όπως έχω ματώσει εγώ. Τα παιδιά, ας πούμε, της δικής σου γενιάς ή της δικής μου γενιάς δεν έχουν παίξει μπάσκετ έξω, δεν έχουν παίξει κρυφτό, κυνηγητό, δεν έχουν παίξει στη γειτονιά με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες, όλα μαζί. Κλείνονται. Μέσα σε ένα κινητό, σε έναν υπολογιστή. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και για τους γονείς. Ξέρουν ότι έχουν να ουσιαστικά μεγαλώνουν ένα παιδί το οποίο ζει τελείως διαφορετική ζωή από αυτή που. Βέβαια. Είναι αλωτριωμένα τα παιδιά και αυτό δεν είναι καλό. Όλα τα παιδιά, η πλειοψηφία των παιδιών. Δηλαδή. Έχει μια αγωνία αυτό. Και αυτό έχει αγωνία γιατί. Έχει μια αγωνία. Και εγώ και η σύζυγός μου προσπαθούμε να το περάσουμε να υπάρχει μέτρο. Mm-hmm. Καλό να υπάρχει μέτρο. Νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι θα τα καταφέρετε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Εγώ δεν θα είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Δεν θα είναι σίγουρο. Θεωρώ ότι όσο θα περνάει ο καιρός και θα αναπτύσσεται όλη αυτή η ιδέα και σίγουρα όσο θα πλησιάζουμε στο 2021, που θα είναι μια χρονιά που θα περιμένουμε να δούμε και να μάθουμε πολλά και από εσάς και από όσους αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες, θα έχουμε να μοιραστούμε πράγματα. Να σου ευχηθώ, Θοδωρή, να πω καταρχήν το σκαλιστήρι να πηγαίνει πάντα πολύ καλά. Η οικογένειά σου να είναι καλά, υγεία. Πάνω απ' όλα, παιδί μου. Και εγώ σου εύχομαι. Και θέλω να έχεις ισχυρό αυτό που έχεις μέσα σου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν τόσο πολύ σε κάτι, με τόση ειλικρίνεια και σε τόσο χαμηλούς τόνους που κινείσαι και πάντα καταφέρνεις και όλο και κάτι δίνεις. Όλο και κάτι δίνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και εγώ σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά. Εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό της ΟΡΤ. Να ευχαριστήσω κιόλας τον τηλεοπτικό σταθμό της ΟΡΤ για τη φιλοξενία. Χαρήκαμε πολύ. Και σε σένα ό,τι καλύτερο και πιστεύω να τα ξαναπούμε πάλι για να έχουμε να πούμε περισσότερα. Από εδώ και πέρα θα έχουμε να λέμε πάρα πολλά γιατί είναι και τα άλλα παιδιά της ομάδας που θέλω να συναντήσω κάποια βεβαίως, στιγμή. Βεβαίως, θα ήταν χαρά μας να κάνουμε μια εκπομπή που να είναι και αυτή. Θα τα πούμε και πάλι ξανά. Φιλιά, ευχαριστώ. Σε καλά. Love the sun. Who cares that it is shining?